Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίο. Ένταση επικρατεί στα σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας στον Εύρο, που έχει διακοπεί η λειτουργία του τελωνίου της Καστανιές λόγω συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού μεταναστών. Δυνάμεις της Ελλάς καταφθάνουν από την Παρασκευή το απόγευμα στη μεθόριο του Εύρου προς ενίσχυση της σύνοριοφυλακής, ενώ από την τουρκική πλευρά των συνόρων εξακολουθούν να σειραίουν ομάδες μεταναστών και προσφύγων με την προσδοκία να περάσουν στην Ελλάδα. Οι αστυνομικές ενισχύσεις αναπτύσσονται κυρίως στο βόρειο τμήμα του Εύρου, από όπου την Παρασκευή επιχειρήθηκε η εισβολή, ενώ κατά μήκος της όχθης του ποταμού περιπολούν και δυνάμεις του στρατού. Το άνοιγμα των συνόρων με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους Σύρους πρόσφυγες επιβεβαίωσε το Σάββατο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ αποκάλυψε και το περιεχόμενο του διαλόγου του με τον Ρώσο πρόεδρο αναφορικά με την κλιμακούμενη ένταση στην Ιτλίπ της Συρίας. Ne dedik aylar önce, eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız. Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediklerimize. Ve biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık ve şimdi bu sabah itibariyle yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin, 30 bini bulabiliriz. Ve biz bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız ve bu devam edecek. Neden? Avrupa Birliği sözünde durması lazım. Sözünü tutması lazım. Biz bu kadar mülteciyi bakmak, onları beslemek durumunda değiliz. Λόγω των εξελίξεων πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 29 Φεβρουαρίου υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου έκτακτη σύσκεψη για τις εξελίξεις και για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας του Αρχηγού ΓΕΘΑ και εκπροσώπων του Λιμενικού Σώματος. Μετά το πέρας της κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας τόνισε η Ελλάδα δέχτηκε μη οργανωμένη, μαζική και παράνομη απόπειρα παραβίασης των συνόρων της. Η Ελλάδα δέχτηκε χθες μια οργανωμένη, μαζική, παράνομη απόπειρα παραβίασης των συνόρων μας. Και άντεξε, προστατεύοντας τα σύνορά μας και της Ευρώπης. Απετράπησαν περισσότερες από 4.000 παράνομες είσοδοι. Οι 66 που πέρασαν κρατούνται και δεν έχουν καμία σχέση με το Ιντλίπ. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ευχαριστούν και συγχαίρουν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή δίνοντας πραγματική μάχη. Ενισχύουμε τις δυνάμεις μας στην ξηρά και στη θάλασσα. Στον Εύρο μεταφέρονται επιπλέον δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού. Στα νησιά ενισχύονται οι δυνάμεις του λιμενικού σώματος και από σήμερα επιχειρούν συνολικά 52 σκάφη του λιμενικού και του πολεμικού ναυτικού. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να φυλάξει τα σύνορά μας. Υπάρχουν επεισόδια. Θα κλείσουν τα σύνορα, κύριε Υπουργέ. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να φυλάξουμε τα σύνορά μας. Έντονη κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στο προσφυγικό ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στην εκπομπή 7, υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά των κλειστών δομών και υπέρ της αποσυμφόρησης των νησιών και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χειρίζεται το θέμα με επικοινωνιακό τρόπο. Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων, το θέμα δεν λύνεται με αναχαιτήσεις. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το θέμα με επικοινωνιακό τρόπο. Το θέμα δεν λύνεται με σφράγισμα των συνόρων. Η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, Φόφη Γεννηματά, προσερχόμενη στην περιφερειακή συνδιάσκεψη του Κινάλ στη Ρόδο, τόνισε ότι τώρα που εκδηλώθηκε στην πράξη η τουρκική απειλή για το άνοιγμα των συνόρων, κατέρευσε τυπικά η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ζήτησε από την κυβέρνηση να δείξει πυγμή όχι στους απελπισμένους νησιώτες, αλλά στους Ευρωπαίους οι οποίοι πρέπει να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους. Όπως τόνισε, η Ελλάδα δεν μπορεί να σηκώσει άλλα βάρη, να μπλοκάρουμε ακόμη και κρίσιμες αποφάσεις αν χρειαστεί. Δισταγμός και περαιτέρω καθυστέρηση θα είναι ολέθρια. Επιτέλους θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή την εξέλιξη. Ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα μετατρέπεται σε εθνική τραγωδία και τα νησιά μας σε αποθήκη ψυχών.
την πλήρη αποχώρηση των Αμερικανικών και των Νατοϊκών δυνάμεων από το Αφγανιστάν μέσα σε διάστημα 14 μηνών, προβλέπει η συμφωνία που υπέγραψαν το Σάββατο στη Ντόχα του Κατάρ οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους Ταλιμπάν. Η συμφωνία που υπέγραψαν το Σάββατο οι αντάρτες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Ντόχα του Κατάρ προβλέπει την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ταλιμπάν και της αφγανικής κυβέρνησης, αλλά και την ανταλλαγή χιλιάδων εχμαλώτων. Οι ενδοαφγανικές συνομιλίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις 10 Μαρτίου. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η κυβέρνηση του Αφγανιστάν θα απελευθερώσουν 5.000 κρατούμενους, ενώ οι Ταλιμπάν από την πλευρά τους θα αφήσουν ελεύθερους 1.000 εχμαλώτους. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να άρουν τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε μέλη των Ταλιμπάν μέχρι τον Αύγουστο. Σε πλήρη εξέλιξη είναι τα προληπτικά μέτρα κατά του νέου κορονοϊού στην χώρα μας. Όπως ανακοινώθηκε, αναστέλλονται τα επισκεπτήρια σε όλα τα νοσοκομεία, καθώς και όλες οι εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό, ενώ κλειστά θα μείνουν την Τρίτη όλα τα σχολεία του Δήμου Αχαρνών, προκειμένου να γίνει απολίμανση. Εξάλλου, επέστρεψαν από το Λονδίνο οι μαθητές του Κολεγίου Αθηνών και θα παραμείνουν στο σπίτι τους για 2 εβδομάδες. Ψύχρεμα, το είπαμε αυτό και από εκεί και αυτό πέρα. Αυτό είπαμε, ψυχραιμία, και όπως είπα και πριν λίγο, οι βασικοί κανόνες υγιεινής. Mm-hmm. Μόνο αυτοί μπορεί να. Που πρέπει να τους έχουμε πάντα. Οι δομές, οι κρατικές είναι έτοιμες. Εσείς που τα ξέρετε από μέσα. Οι δομές είναι έτοιμες. Ξέρουμε ότι αν νοσήσει ένα τεράστιο ποσοστό του πληθυσμού, θα πρέπει να μένουμε και στα σπίτια μας κτλ. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, να νιώθουμε ασφαλείς? Άμα κάνουμε και τον υπολογισμό που έκανε και ο κύριος Μόσιαλος σε κάποια εκπομπή. Στο τσίμα την εκπομπή. Λοιπόν, είπε ότι από απόψη μονάδων μπορούμε να χρειαστούμε γύρω στα 500 κρεβάτια. Αυτό θα το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε. Δηλαδή και με τον ιδιωτικό, ας το πούμε. Αλλά να δούμε. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ακούστε, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Αν αρρωστήσει, αν κολλήσει ένα παιδί και είναι φορέας, δεν απαθεί τίποτα. Τίποτα. Τα κρύο λίγο λαιμό του, μπορεί και να μην το καταλάβει και καθόλου. Κατά πάσα θα κολλήσει τον παππού και τη γιαγιά που είναι στο σπίτι όμως. Όντως. Γι' αυτό λοιπόν για τους ηλικιωμένους και αυτούς που έχουν υποκείμενα νοσήματα πρέπει να βγουν ειδικές οδηγίες. Ναι. Αυτοί δηλαδή τώρα, αν ήταν στο καρνεβάλι, παραδείγματος χάρη, μπορούσαμε να πούμε αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν στο σπίτι. Ναι. Δεν θα βγουν έξω να συνοστιστούν. Ναι. Ναι. Δηλαδή, αυτός ο παλικός, ούτε να βγουν για θαλασσινά την καθαρό Δευτέρα. Ναι, αλλά άμα το πεις αυτό, θα σου πει ο μαγαζάτορας, δεν εμάς πρέπει να καταστρέφεις. Και ήδη υπάρχουν κάποια παράπονα να πούμε. Μα αυτό το ζητούμε. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πλήγμα είναι η οικονομία. Εκεί έχει χτυπήσει κυρίως όλος αυτός ο πανικός και όλη αυτή η φοβία που έχει δημιουργηθεί. Εγώ πάντως αναρωτιέμαι, επειδή έρχονται και οι εκδηλώσεις καθαράς Δευτέρας κλπ. Αν είναι δικαιολογημένη αυτή η ανησυχία ή το να σηκωθούμε να πάμε σε μια ταβέρνα την Κυριακή την καθαρά Δευτέρα. Αν έχει μέσα γεμάτη κόσμο. Αν είναι έξω. Εντάξει, έξω έχει αέρα περισσότερο. Είναι ηλικιακή αυτή η γυναίκα. Άρα εσείς προτείνετε θέμα, κατά βάση για ένα διάστημα να είμαστε λίγο εφόσον πιο προφυλαγμένοι. Είμαστε ακόμα σε αυτό το προφίλ που έχουμε αυτή τη στιγμή, ναι, που έχουμε μόνο 4 κρούσματα και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι εξετάστηκαν είναι αρνητικοί. Ναι. Ότι θα έχουμε περισσότερα, θα έχουμε. Αλλά δεν ξέρω πόσο θα είναι, σε μια εβδομάδα, σε 2 εβδομάδες. Δεν ξέρω πότε θα έχουμε και αν έχουμε και σε τι ποσότητα θα έχουμε. Δεν μου λέτε κάτι. Όταν αλλά κύριε, πείτε μου. Νομίζω όμως ότι αυτή η ενημέρωση χρειάζεται, η οποία γίνεται. Πες κάτι θα μείνει. Θα μείνει και όσες φορές, ας πούμε, και στο Κελπνό ακόμα, δεν έγιναν τέτοιες καμπάνιες, ας πούμε, ενημέρωσης. Είχαμε, όπως σας είπα, 198 κρούσματα. Yeah. Όταν γινόντουσαν είχαμε 30, 40. Σύσκεψη με αντικείμενο την αντιμετώπιση του κορονοϊού πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το μεσημέρι υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό αρμόδιος για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου Άκης Κέρτσος, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΟΔΗ, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. Νομίζω την έχουμε αντιμετωπίσει με τον. Αυτή την κρίση με το μέγιστο δυνατό επαγγελματισμό. Έχουμε δείξει ότι ήμασταν έτοιμοι, έχουμε σχέδιο. Προφανώς ετοιμαζόμαστε και για τις επόμενες φάσεις εξάπλωσης του ιού. Αλλά θέλω και άλλη μια φορά να τονίσω πόσο σημαντικό είναι όλοι να ακολουθούν τις συμβουλές των ειδικών. Το μήνυμα είναι πάρα πολύ σαφές. Πρέπει να φτάσει σε κάθε σπίτι.
να δείχνουμε ψυχραιμία. Για το παράδοξο, με συγχωρείτε, της απόφασης του Υπουργείου Ναυτιλίας να απορρίψει τη συμμετοχή της ναυτικής εταιρείας Λαφάση στο διαγωνισμό της επιδοτούμενης γραμμής, Κάλυμνος Ψέριμος Μαστιχάρη, μίλησε στην τηλεόραση Αιγαίο ο Σάκης Τηλιακός. Ο κύριος Τηλιακός υποστήριξε ότι ενδεχομένως να μην υπάρχει προηγούμενο σε απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας να μην αποδέχεται το ίδιο το Υπουργείο βεβαίωση που εξέδωσε η υπηρεσία του. Υπήρχε μια προκήρυξη για μια άγωνη γραμμή, η οποία είναι Κάλυμνο Μαστιχάρη, μάλλον Κάλυμνο Ψέριμο Μαστιχάρη και επιστροφή. Ναι. Η εταιρεία της οικογένειάς μου συμμετείχε σε αυτό το διαγωνισμό. Λογικό. Ναι. Τελικά δεν επιλέχθηκε, αν και είχε καταθέσει πλοία τα οποία είναι καινούργια και είχαμε βάλει και πλοίο αντικατάστασης. Για ένα σφάλμα στον τεχνικό φάκελο, ας το πούμε έτσι, της εταιρείας. Το σφάλμα ήταν ότι μια βεβαίωση που εκδώσαμε από το λιμεναρχείο εδώ για την ταχύτητα του αναπληρωματικού πλοίου, αυτή δεν έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο. Το λόγο βέβαια δεν το ξέρουμε. Εμείς κάναμε ένσταση, αλλά η ένσταση απορρίφθηκε. Ο λόγος που απορρίφθηκε ήταν ότι ναι, μεν είχαμε δίκιο, αλλά θα έπρεπε να κάνουμε την ένσταση στην διακήρυξη και όχι μετά. Εμείς δεν το ξέραμε αυτό, δεν είχαμε τέτοια εμπειρία. Μάλιστα. Σε ανάλογους διαγωνισμούς. Οπότε για τυπικούς λόγους, ας πούμε, απορρίφθηκε ο φάκελος. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα πλέον. Για πόσο καιρό τώρα κατοχυρώθηκε στην άλλη εταιρεία? Νομίζω, η άλλη εταιρεία, νομίζω, επειδή έχει και αυτή νέο πλοίο, για 4 χρόνια. Νομίζω ότι θα κατοχυρωθεί η γραμμή. Περιμένουμε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα δούμε τι θα γίνει. Σε πολύ υψηλούς τόνους ανάμεσα στους κυρίους Αντώνη Καμπουράκη, νυν δήμαρχο Ρόδου, και τον προκατοχό του κύριο Φώτη Χατζηδιάκο, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Καταρχήν εκφράστηκε από όλες τις πλευρές η ικανοποίηση και τις εξελίξεις με τους εργαζόμενους της ΔΕΙΑΡ που επιστρέφουν προσωρινά στις εργασίες τους από την προσεχή Τρίτη. Το θέμα είναι ροδίτικο. Πέρα από το θέμα της νομιμότητας, οι άνθρωποι αυτοί είναι απαραίτητοι για την ΔΕΙΑΡ, ανέφερε ο Δήμαρχος. Στη συνεδρίαση παρέστηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Βασίλης Υψηλάντης. Η ευρέα συνεδρία είναι τιμή για τον τόπο μας. Τα αλληλήνια να αναγνωρίζονται. Ρόδιοι επιστήμονες, ροδίτες γενικά. Θα ήθελα να πω ότι σε μια συνεδρίαση ολίγων έντονη, δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν το θέμα, ο γιατρός, ο κ. Τηλιακός, επέλεξε να μην ακολουθήσει την ένταση του θέματος της συζήτησης, αλλά επέλεξε να συζητήσει και να συστήσει στο θέμα του κορονοϊού. Δυστυχώς δικαιώνεται και τα πράγματα εξελίσσονται όχι όπως ελπίζαμε, αλλά σοβαρότερα από αυτό. Το τελευταίο, πρόεδρε, που έχω να πω είναι ότι εκτός των κυρίες και κύριοι συνάδελφοι είχαμε λίπη νομίζω διαβάτα. Είχαμε ένα καλό εχθές από την απόφαση του δικαστηρίου στη Ρόδο με την να μην το προτρέξω και να πω δικαίωση, αλλά να πω ότι είναι μια προσωρινή με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων απόφαση του δικαστού στη Ρόδο να επιστρέψουν στις θέσεις τους οι εργαζόμενοι της ΔΕΙΑ. Εκφράσαμε από την πρώτη στιγμή ότι δεν είναι θέμα προσωπικό, δεν είναι θέμα πολιτικό, δεν είναι θέμα προεδρογικό ή μετεκλογικό. Οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν πέρα από το καίμιση να απαραίτητη, η κυρία Μπάτα την ανέφερε, γιατί είναι μέσα από αυτούς. Και είχαμε την χαρά έτσι να μάθουμε ότι βγήκε μια απόφαση που τους δίνει τουλάχιστον έως να εκδικαστεί η απόφαση μέχρι να προχωρήσουν τα πράγματα τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην επιχείρηση. Χαίρομαι για αυτή την εξέλιξη
Και χαίρομαι επίσης γιατί ο κ. Πάλας στο Συμβούλιο που βρεθήκαμε και ο κ. Ζανετούλης όλοι συμφωνήσαμε ότι το θέμα είναι ερωτήτικο, διότι πέραν από την επιβολή της νομιμότητας, εμείς δεν είμαστε μέσα στο Συμβούλιο αυτό εκπρόσωποι ούτε της δικαιοσύνης ούτε τίποτα, είμαστε πολιτικό οργάνο και το πολιτικό οργάνο αυτά είχαμε και στο Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ, ότι οι άνθρωποι αυτοί θα κάνουν τη ΔΕΙΑΡ να καταρρεύσει, διότι 55 άτομα με τόση πείρα γνωρίζοντας τους τόπους την Ιαλισσό και την Αρχάγγελο και άλλες περιοχές στην οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, θα καταρρεύσουν φέτος και δεν είναι σωστό να γίνει αυτό. Είμαι χαρούμενος και γι' αυτό. Το τελευταίο να πω, Κυριακή είναι η μέρα της γυναίκας. Χθες στο Δημοτικό Θέατρο ο θίασος, ένας θίασος είχε παρουσιάσει το έργο το οποίο ακούγεται διαφορετικό από το περιεχόμενο. Ο Κοκκινοσκουφίτσα, το τέλος της αθωότητας, δεν είναι τόσο ευχάριστο όσο ακούγεται ο τίτλος, είναι πιο βαρύ, αναφέρεται στις γυναίκες που κακοποιούνται, έχει στοιχεία, άρα και η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας στην Κυριακή θα πρέπει να προβληματιστούμε και να ενημερωθούμε, άκουσα ότι 650 γυναίκες στη Ρόδο είναι θύματα βίας, άκουσα επίσης ότι το ποσοστό στην Ελλάδα δεν είναι πάνω από 15% των γυναικών που αναγνωρίζουν, καταγγέλνουν ή προσφέρουν σε αναζήτηση βοήθειας για τέτοια γεγονότα. Με σκληρή γλώσσα, κυρίες και κύριοι, και πριν να ξεκινήσει η συζήτηση, ο τέος δήμαρχος κύριος Φώτης Χατζηδιάκος απάντησε στον κύριο Καμπουράκη και σε σχόλιο του γραφείου τύπου, ξεκαθαρίζοντας πως η περίοδος χάριδος έλαβε τέλος. Πριν αναλάβετε, προσφερθήκαμε καλοπροαίρετα, και το παραλαμβάνω, προσφερθήκαμε καλοπροαίρετα να σας ενημερώσουμε για όλα τα θέματα του Δήμου. Εσείς αρνηθήκατε, δικαιωμάσαστε, γιατί τα γνωρίζατε όλα. Επί 6 μήνες, διαπιστώνοντας την άγρια και την απειρία σας, δεν ασκήσαμε κριτική, ελπίζοντας ότι θα εργαστείτε μαζί με τους άξιους συνεργάτες σας για τον καλό αυτού του τόπου. Εμείς παρεχθήκαμε τις αστοχίες, ακόμα μερικές φορές και την εξωθεσμική λειτουργία του Δημάτου. Ανεχθήκαμε η χειραγώγηση της πλειοψηφίας των δημοτικών υπαλλήλων, τις μετακινήσεις, την απαξιωτική σας συμπεριφορά προς αυτούς, αφού από φόβο και μόνο ούτε ο σύλλογος τους δεν αντέδρασε. Ανεχθήκαμε την ανεξέλεκτη σπατάλη των πόρων του Δήμου, που με κόπο και μόχθο εμείς εξυπονομήσαμε, για να προσφέρετε άξιον και θεάματα τις γιορτές και τις εκδηλώσεις. Θέλετε να κάνουμε κάποια δήλωση? Όχι. Ανεχθήκαμε απευθείας γραμματές έργων και υπηρεσιών, αφού καταργήθηκε ο προληπτικός έργος. Όμως, κύριε Δήμαρχε, η περίοδος χάριτος τελείωσε. Δεν έχετε δικαίωμα να αγνοείτε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Αποφάσεις όπως η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για τη Μεσαιωνική Πόλη και να μιλάτε τώρα για σχεδιασμό από μηδενική βάση. Για την αξιοποίηση, για ανακατασκευή και μίσθωση του συνόλου των καταστημάτων της νέας αγοράς, όπως είχε δεχθεί το σύλλογός τους τον προηγούμενο Μάρτιο, και εσείς μιλάτε για αποσπασματικές και πελατειακές παρεμβάσεις. Θα βγαίνουν τουλάχιστον στον τύπο. Για την εφαρμογή της μονοδρόμησης της κυκλοφορίας περιμετρικά της Μεσαιωνικής Πόλης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕ, εσείς νοιάζεστε μόνο και επισπεύδετε τη διπλοδρόμηση της οδού Παπα-Νικολάου, επειδή εξυπηρετεί ορισμένα ξενοδοχεία προς το ενηδρίο. Έχετε αδιαφορήσει παντελώς για τα ΣΔΙΤΑ. Εγώ ξέρω τι σημαίνει αυτό. Εμείς δεν θα αφήσουμε να πάει χαμένη. Τα βλέπω όλα τα γένα. Εμείς δεν θα αφήσουμε να πάει χαμένη η δουλειά και ο κόπος μιας δύσκολης πενταετίας. Και ναι, μπορεί να υπάρχει μια επίπλαστη πλειοψηφία, όμως τα θέματα αυτά ο Δήμαρχος είναι υποχρεωμένος να τα προχωρήσει. Αλλιώς να τα φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δώσει εξηγήσεις γιατί δεν προχωρούν. Και σήμερα λοιπόν ενδεικτικά, μια που είναι εδώ παρόν ο βουλευτής, ο οποίος
ξέρει και την προσπάθεια της προηγούμενης πενταετίας και την έχει επενέσει. Βριστάκης, θέλω να ρωτήσουμε τον κύριο Δήμαρχο, ως υπαρόντα, αν συμφωνεί η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μερδόνη, που την επισκέφθηκαν, με την άποψη που δημοσιεύτηκε περί σχεδιασμού από μηδενικής βάσης της προγραμματικής σύμβασης για τη Μεσολογική Πόλη. Γιατί βρήκα το δελτίο τύπου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του Υπουργείου, της Υπουργού Πολιτισμού, που μιλάει για επικαιροποίηση της υπάρχουσας πρότασης, την οποία έχει εγκρίνει και το Δημοτικό Συμβούλιο και η ΔΕΙΑ και το ΤΑΠ. Τόση προσπάθεια γιατί να πάει για μια ακόμη φορά στο καλάθι του αναρτήσου. Επειδή την έχει επεξεργαστεί η προηγούμενη δημοτική αρχή ή η προηγούμενη κυβέρνηση, έτσι θα συνεχίσει ή θα συνεχιστεί η καταστροφική πολεμική σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου. Δεύτερο, τι συμβαίνει με την προδιακή επαφή, γιατί έγινε διακοπή εργασιών, τι κάναμε τόσους αγώνες. Ασκήσαμε πίεση οι κυβερνήσεις για να παραχωρηθεί επιτέλους και το δικαιούτο ο Δήμος δωρεάν το ακίνητο αυτό. Κατά κυριότητα, βρήκαμε την αυτοδότηση, επικαιροποιήσαμε τη μελέτη. Επικαιροποιήσαμε, σας λέω, είναι στο εξάλληλο χρονομετρημένο. Επικαιροποιήσαμε την μελέτη, δημοκρατήσαμε και σας την παραδώσαμε. Πέρασαν τρεις μήνες από την ανάληψη της θητείας σας για να υπογραφεί διαμέσου του αναπληρωτή σας και πέρασαν άλλοι τρεις μήνες και δεν έφυγε η πληροδίκη. Όπως εμείς είχαμε σχεδιάσει να πήγαινε στη μεγάλη αίθουσα του Ροδινιού προσωρινά να ζωντανέψει το Ροδίνι. Το Ροδίνι ποιο, που μετά την ανάπλαση που κάναμε εμείς το βλέπουμε να λιμάνει σιγά σιγά. Τρίτον, τι προβλέπει το σύμφωνο συνεργασίας που υπογράψατε με τον κύριο Γκυλάκη. Για ποιο κλειστό γυμναστήριο από τον κύριο Γκυλάκη. Για αυτό που είναι γραμμένα στο ΣΔΙ, στους πολιτικών κτηρίων. Γιατί δεν έχουμε κάνει συνεδρίαση. Ναι, δεν είναι να συμφωνούμε σε όλα τα θέματα, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Το ΣΔΙ, στους πολιτικών κτηρίων, τα οποία δεν προχώρησαν. Γιατί μιλάτε για ορολογιακή βόμβα στα οικονομικά του Δήμου. Δεν σας έφτασαν τα 46 εκατομμύρια που αφήσαμε. Και τολμάτε με δελτίο να μιλάτε για την κόπο του Αυγείου, εσείς. Εσείς που επέρασετε τις 35 νέες παιδικές χαρές για την επισκευή του Δημαρχείου, τη συντήρηση του σύστημα ασφαλείας του λιμανιού, τα πεζοδρόμια της πόλης, την επέκταση του ξυλοπεδοζόδρομου και τόσα άλλα που δρομολογήσατε. Οι αντιδήμαρχοί σας που προβάλλουν στο Facebook τις ασφαλτοστρώσεις που εμείς δημοκρατήσαμε και μάλιστα σας συγχαίρω κιόλας. Ή για τις φωτογραφίες, κύριε Πρόεδρε, μπορώ 50 θέματα να μιλάω 6 λεπτά. Είπα τα άλλα θέματα, δεν πρόκειται να τα αναπτύξω. Άρα αυτά τα 6 λεπτά επί 50 που έχω, κλείνω σε μισό λεπτό. Έτσι, ειλικρινά. Αλλά μην με διακόπτετε εκεί που έχει το ζουμί. Εκεί που είναι το ζουμί, μην το διακόπτετε. Όπως το Αυγείο είναι αυτός που φωτογραφίζεται σύμβουλή σας και πρόεδρε των κοινοτήτων κάτω από τις λάμπες, λέτε που εσείς πολεμάτε. Αυτός είναι ο κόπρος του Αυγείου. Και κλείνω, όπως υποσχέθηκα κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν θέλω να αφήνω κάτι να πέφτει, δεν θα αφήσω αναπάντητη τη δήλωση του γραφείου σας περί υποκόσμου. Στη νομική επιστήμη, αν το θυμάστε, είστε και νομικός, υπόκοσμος είναι ο κόσμος της νύχτας. Εγώ κύριε Καμπουράκη, ολόκληρη τη ζωή, από τις 6 το πρωί μέχρι το βράδυ, δουλεύω και περπατάω φανερά, στο φως. Άλλοι είναι αυτοί που κινούνται μέσα στη νύχτα. Και ίσως γνωρίζουν και τις πρακτικές του υποκόσμου. Και όπως δήλωσα και χθες, θα το επαναλάβω και εδώ με παρουσία. Βλέποντας εδώ και 6 μήνες ορισμένες πρακτικές, κατάλαβα πώς λειτουργεί και ο υπόκοσμος. Πιστεύω να καταλάβετε κι εσείς, γιατί η περίοδος κράτους έλαβε τέλος. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή σας. Σε επίσης σκληρή γλώσσα απάντησε ο κύριος Καμπουράκης λέγοντας «Έχω σημαντικότερα πράγματα να κάνω από το να κρίνω τον Φώτη Χατζηδιάκο» και μίλησε για την ροδιακή έπαυλη λέγοντας ότι είναι πονεμένη ιστορία, ενώ επιτέθηκε στον προκάτοχό του λέγοντας «Καταντήσατε την πόλη να μην έχει πρόσωπο στην θάλασσα. Έχετε καταστρέψει το νησί». Γίνει κατανοητό ότι έχω σημαντικότερα πράγματα να κάνω. Δεν ξέρω αν είναι κακό προς Αυγείου, τι μπορεί να το μεταφέρετε όπως θέλετε, το Αυγεία, αλλά έχω σημαντικότερα πράγματα από το να κρίνω τον Φώτη Χατζηδιάκο. Νομίζω τον έκρινε
Δεν το κατάλαβα ακόμα. Δεν πειράζει, σιγά σιγά. Αργά, αργά πάνω. Όλοι κρινόμαστε. Καλά, φεύγει. Τώρα μία κρίνη. Αναπτύχεσαι. Λοιπόν, τώρα. Ροδιακή επαφή η βιβλιοθήκη. Η ροδιακή επαφή. Μια πονημένη ιστορία. Δεν δικαιούστε να πιστεύετε ότι έχετε σχέση με αυτήν. Η μόνη σχέση που έχετε είναι στις 28 Αυγούστου, τρεις μέρες πριν αναλάβει μια δημοτική αρχή, η διεύθυνση της Μεσογειακής Σχολής κάλεσε την Ελλάδα στις 28 Οκτώβου να φέρει μια εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ. Είναι γνωστή υπόθεση με τις εγγυητικές επιστολές που κυκλοφορούν αδέσποτες σε διάφορες υπηρεσίες. 28 Αυγούστου, τα μολύβια κάτω. 28 Αυγούστου ήρθε μια εγγυητική επιστολή, η οποία δέσμευσε τη Δημοτική Αρχή. Επίσης, άκουσα ότι με παρησία, καθένας ό,τι θέλει δηλώνει είναι, με παρησία σχεδιάσατε, προχωρήσατε, αφήσατε, κληροδοτήσατε, μέχρι εκεί. Κύριε Πρόεδρε, ας γίνει κατανοητό και στο σώμα και στους συναδέλφους και στη συνάδελφο ότι έχω σημαντικότερα πράγματα να κάνω από το να σχολιάζω τα όνειρα τα οποία δεν εμπεδέστησα. Έχω πιο σοβαρό πράγμα να κάνω. Πάντως την ευρωδιακή έπαθλη. 28 Αυγούστου δεν είχε δικαίωμα κανένας να προχωρήσει μία σύμβαση η οποία την έκανε απλώς και μόνο να χαίρεται ότι αυτός υπέγραψε και αυτός έδεσε την επόμενη Δημοτική Αρχή ως μη έχουν το δικαίωμα. 28 Αυγούστου. Το καταθέτω και λοιπόν το χαρτί. Ξαναλέω για τους δημοσιογράφους, 28 Αυγούστου η Διεύθυνση της Μεσογειακής Πόλης κάλεσε τον εργολάβο να καταθέσει την δεσμευτική πλέον εγγυητική επιστολή των 35.277 ευρώ. Αυτό έγινε στις 28 Αυγούστου. Τα υπόλοιπα θα φανούν για ποιο κόπρο του Αυγία μιλάει ο Δήμος και για ποιες μεθόδους τα υπόλοιπα θα κρυθούν και αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο. Νομίζω ότι είναι καταντάει κουραστικό και δεν με εκφράζει κιόλας. Εγώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με ενδιαφέρει Ρόδος. Δεν θέλει να το καταλάβει κάποιος άνθρωπος. Πιστεύει ότι το όνειρό μου είναι να βγάλω φωτογραφίες. Πιστεύω να κάνω selfie. Το έχω ξαναπεί. Δήμαρχος για Σούμες δεν είμαι ούτε θα γίνω. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, η Σούμα, μια χαρά. Όλα καλά. Δεν έχω πρόβλημα. Όμως, όταν σκεφτόμαστε και προσπαθούμε να διορθώσουμε πράγματα τα οποία το αποτέλεσμα των εκλογών πριν 9 μήνες και στους 9 μήνες βλέπουμε το μωρό να γίνεται. 5,5 πάει, 6 πάρα 2 μέρες είναι από την ώρα που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή και προσπαθεί να καθαρίσει όπως λέει το θείο τύπου. Όμως εμείς και σήμερα στα θέματα θα φανεί το ποια πραγματικά είναι τα θέματα που μας απασχολούν, τι σκοπό έχουμε και ποιο είναι το κριτήριο που αποφασίζουμε και ποιο είναι το κριτήριο που λειτουργούμε. Πάντα να λέει κάποιος, ό,τι και να λέει, ό,τι ήταν αδείξει, το έδειξε, κρίθηκε, δεν θέλει να το καταπεί, δεν πειράζει. Η χώνευση είναι μια διαδικασία που μπορεί να πάρει και καιρό. Πάμε στους συνδήμονες, απευθυνόμαστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Προσωπικού κύριε Πρόεδρε, επιπροσωπικού έναν. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχει προσωπικό κανένα. Κύριε Πρόεδρε, επιπροσωπικού επειδή είσαι ο πρόεδρος του συλλόγου του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι του Δημάρχου. Ένα λεπτό επιπροσωπικού. Κύριε Πρόεδρε, προσβολή είναι ότι η Ελλάδα έχει κυκλοφορία. Ακούστε, ακούστε. Ακούστε, ακούστε τα μαθήματα που έχετε στους συμπαντακτικούς σας, κύριε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα το λεπτό. Κανένα προσωπικό δεν υπάρχει. Κανένα προσωπικό δεν υπάρχει. Αυτός που προσωπικά είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Πρέπει κάποια στιγμή στο συμβούλιο αυτό να σταματήσουν οι μονόλογοι. Επί προσωπικού είναι οι προσβολές. Ότι αλλάζει ένας δρόμος που αποφασίστηκε το 2013 και βάζετε τους υπηρεσιακούς να μην το κάνουν επειδή δεν θέλετε να το κάνουν. Λοιπόν, η πόλη δεν έχει πρόσωπο στη θάλασσα. Έχετε κατατίσει μια πόλη η οποία βλέπει πολυκατοικίες. Έχετε καταστρέψει το νησί. Τα είπαμε προεκλογικά. Εσείς 400 άτομα στο Δημοτικό Θέατρο, εγώ σε 3.000 άτομα στο Βενετόκλειο. Σας έχω ξαναπεί, καταστρέψατε εσείς προσωπικά το νησί. Το καταντήσατε οικογενειακή υπόθεση. Και τολμάτε να λέτε ότι είναι προσωπικό.
Η πόλη δεν έχει πρόσωπο στη θάλασσα. Δεν έχει έξοδο. Δεν έχει θέα. Είναι το μόνο νησί που δεν βλέπει θάλασσα. Και αναρωτιέστε εσείς τι πάμε να κάνουμε. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε. Να βοηθήσουμε το κυκλοφοριακό. Να βοηθήσουμε τις θέσεις πάρκι. Αυτά τα οποία εσείς χαϊδεύετε και αυταρέσκεστε να νομίζετε ότι αυτή είναι η λύση. Η λύση την αποφάσισε, την έκρινε ο Ολυμπιακός. Έβαλε άλλους. Ούτε χάρη μας κάνατε, κύριε, ούτε μας δώσατε 6 μήνες ηρεμίας. Τίποτα από αυτά. Μέχρι την τελευταία μέρα που φύγατε, στις 12.30 το βράδυ, λέγατε ότι τα κάνατε όλα τέλεια. Ο Ολυμπιακός λαός έδωσε το τιμόνι σε μια νέα δημοτική αρχή. Μέχρι εδώ, κύριε Πρόεδρε, αν πρόκειται να μην ξανασχολιάσω, να μην ξανασχολιάσω. Αλλά επί προσωπικού, όταν κάποιος με κατηγορεί ότι για να δώσω σε κάποια ξενοδοχεία, πάτε να βρείτε εσείς τους ομπρελάδες, 32 πόστα, 6 πόστα στην περιοχή που συζητάτε, πάτε να μιλήσετε εσείς με τους ομπρελάδες στην περιοχή του των Αφάντου, στην Τραωνού, στους που εσείς τους είχατε μέσα, χωρίς άδειες. Τα πρόστιμα που έβγαλε, που έβγαζε η θυματική εταιρεία επί των πόστων που εσείς δεν είχατε, καταλάβατε τι νικήσατε. Αλλά δεν χρειάζεται. Τα κατάλαβε ο Ρωτήτης, μια χαρά είναι τα πράγματα. Αλλά δεν είναι προσωπικού. Και βεβαιώνω το σώμα. Δεν υπάρχει επί προσωπικού, κύριε Πρόεδρε, δεν δέχομαι απάντηση επί προσωπικού. Κατανοητό, κύριε Δήμα, αποφασίζομαι και διατάζομαι, κύριε Πρόεδρε, σα παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ακούστε με. Κύριε Πρόεδρε, όταν σα λέω ο Άσα, ότι πήγε το σκούρ, ήταν επί προσωπικού. Τι λέτε, κύριε Πρόεδρε, ακούστε λοιπόν, κύριε Σοβατσίμι. Είναι ψέμα. Ακούστε λοιπόν, κύριε Σαμπουράκη. Εμένα μπορεί να μου αρέσει η σούμα με την νοσούμα, εσείς πίνετε κατά πόλα. Αφήστε. Και όσο για το Σταύρο του Αμίου, σας προκαλώ. Σας προκαλώ εσάς, σας προκαλώ. Για να δούμε ποιος είναι ο υπόπτωτος. Έλα τώρα, θα μιλήσετε για την κατάσταση. Έχω να μην δεν θα φύγω ποτέ από αυτή τη θέση. Δεν θα φύγω ποτέ από αυτή τη θέση. Και για την Ροδιακή Επαυλή. Ο κύριος Ξυλάκης και ο κύριος Αντωνινός ξέρουν τι έχουμε κάνει μαζί επί τα σούρα της Ευρωπαϊκής Επαυλής και μετά και στα Ευρωπαϊκά. Δεν ξέρω τι σε άλλο. Θα δείτε τις αγκές που θα μιλήσω. 50 σέβατα επί 6 λεπτά προνοιούμε. Καλό πρωί. 50 λεπτά επί 6 λεπτά. Δεν μας επί 6 λεπτά. Ανακοίνωσε με παραλειτουργία του εργοστασίου. Υπόσχομαι με την παραλειτουργία της Μαφολέ να το ξαναγυρίσω στον πιλότο με όλο τον σεβασμό και στο έτερο εργοστάσιο του κυρίου Κουλιού, ο οποίος παράγει την ΕΒΑ. Στην τοποθέτησή του, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Βασίλης Υψηλάντης, υπογράμμισε τη συμπαράστασή του στην πόλη μας από την θέση την οποία βρίσκεται σε διάφορα θέματα. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Προεδρείου, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ κύριε Επαγγελής Μίσοντος Μειοψηφίας και επικεφαλής των μειοψηφιακών παρατάξεων των μειοψηφιών και επικεφαλής και επικεφαλής κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι. Είναι μεγάλη και ιδιαίτερη χαρά μου να είμαι σήμερα κοντά σας. Η σημερινή μου παρουσία αφορά ένα και μόνο λόγο να σημειώσω έμπρακτα το αμέριστο ενδιαφέρον μου για την πορεία της αγαπημένης μας πόλης και των προβλημάτων. Να σας πω δημόσια ότι είμαι στο πλευρό σας και ότι στα θέματα τα οποία μπορώ να συνεισφέρω με τις δικές μου τις δυνάμεις, με τις γνώσεις μου, την εμπειρία μου και από τη θέση μου και από τη σχολή μου, είναι δεδομένη και αυτός μετράται στις συμμαχίες στις οποίες δομείται προκειμένου να έχουν λύσει τα προβλήματα του τόπου μας, λύσει τα προβλήματα του τόπου μας. Θεωρώ ότι πολλά από τα ζητήματα τα οποία ετέθησαν ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και συζητούνται αρκετοίως. Να πιάσω από το ζήτημα το τελευταίο που ακούστηκε εδώ της ΔΕΙΑ. Είχα την δυνατότητα με τον πρόεδρο κύριο Μανέτα και τον κύριο Ξυλάντη να βρεθούμε στην Βουλή και να συζητήσουμε και με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Ιστορικών.
υπάρξουν θέματα κι άλλα τα οποία αγγίζουν τον τόπο μας και ήδη έχουμε ενδιαφερθεί προκειμένου να βρούμε τις λύσεις. Και επίσης να επισημάνω ότι υπάρχουν θεματικές οι οποίες ήδη πρέπει να ενεργοποιήσουν τα αντανακλαστικά όργανα προκειμένου η σημερινή Δημοτική Αρχή να φέρει σε αίσιο πέρας την αποστολή της. Την αποστολή που δεν είναι καμία άλλη και από την επίλυση των μεγάλων ζητημάτων αυτού του τόπου και η οποία βεβαίως, κατά την άποψή μου, μπορεί να προέλθει μέσα από τις διαφορετικές απόψεις, αλλά στο τέλος από μία σύνθεση θέσεων που το μόνο καλό που έχουμε και στοχεύουμε είναι το καλό του νησιού μας. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα απλά να πω ότι επειδή έχω μία ιδιαίτερη ευαισθησία και θα θυμάται και ο Καρδιδιάκος από τη θητεία μου ως επικεφαλής και οι υπόλοιποι συνάδελφοι του πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του κ. Καραμαρίτης, έχω μία ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα της πολιτικής προστασίας. Να πω, χωρίς να πανικοβάλλουμε, ότι η Ρόδος ως ένας τουριστικός προορισμός θα πρέπει να ελεγχθούν οι δομές εκείνες και τα αντανακλαστικά των δομών για να δεχθούν ενδεχομένως κάποιες καταστάσεις περίθαλψης ανθρώπων οι οποίοι θα εκδηλώσουν το νόσημα αυτό το οποίο τον ιό αυτό ο οποίος αυτή τη στιγμή ταλαιπωρεί παγκοσμίως. Θεωρώ ότι μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο και σε συνεργασία και με το νοσοκομείο της Ρόδου η προετοιμασία αυτή θα μπορέσει να συντονιστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε και οι επισκέπτες μας αλλά κυρίως οι κάτοικοι μας να αισθάνονται ότι με ασφάλεια ομιγέννητο θα μπορέσουμε να στην περίπτωση που επισυμβεί κάτι να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποδοχή, για το γεγονός ότι με επιτρέψατε να σας απευθύνω τον λόγο και να σας πω ότι σε λιγάκι θα αποχωρήσω γιατί είμαι συνεχώς από το πρωί που ήρθα στην Αθήνα σε διάφορα γεγονότα προκειμένου να ενημερωθώ και να είμαι έτσι στα πλαίσια μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη συζήτηση έγινε και για το θέμα του κορονοϊού, όπου ο κύριος Δημήτρης Κρητικός ξεκαθάρισε πως ήταν λάθος να μην γίνουν τα καρναβάλια. Στην παρένεση του κυρίου Κρητικού συμφώνησαν άπαντες προεξάρχοντος του κυρίου Κολιάδη από το ΔΟΠΑΡ, που είπε ότι πράγματι ήταν λάθος να ακυρωθούν τα καρναβάλια. Από το Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς, όπου υπάρχει διαδικτυακός χάρτης σε πραγματικό χρόνο, που ήταν αυτή την περίοδο από την Τετάρτη, δυστυχώς, είναι και η Ελλάδα μέσα. Παγκοσμίως, 82.164 κρούσματα με 2.801 θανάτους σε 44 χώρες. Στην Ιταλία, 453 κρούσματα με 12 θανάτους. Η Ιαπωνία, 189 κρούσματα με 3 θανάτους. Το Ιράκ, 139 με 19 θανάτους. Από την τάξη που σας είπα, υπάρχουν και 4 κρούσματα στην Ελλάδα. Που βεβαίως δεν φαίνεται να είναι σοβαρά. Όπως σας είπα και την προηγούμενη συνεδρίαση, είναι μια ιωσή που έχει μεγάλη μεταδοτικότητα, αλλά μικρή συντότητα, ευτυχώς, για να ξεκινάμε για το 2-3%. Επομένως, η γνώμη δική μου είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει πανικός. Αυτό είπα την προηγούμενη φορά, αυτό λένε και όλοι οι δήμονες παγκοσμίως και παγκοσμία οργανωσία, διότι όπως όλοι ξέρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην διαδοθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βλέπετε αυτά τα πράγματα να έρχονται, μπορεί να υπάρχει κάποιος να έχει συμπτώματα και βεβαίως να νοσεί και να μεταδίδει, αλλά μπορεί και κάποιος να μην έχει συμπτώματα και να μεταδίδει.
Άρα λοιπόν, πολύ εύκολα μπορεί να βεβαιωθεί και γι' αυτό πρέπει να μην παίρνουμε αποφάσεις εν θερμό. Εγώ πιστεύω και το λέω με την ευθύνη του ρόλου, τέλος πάντων του λόγου, ότι η απόφαση του να ακυρωθούν τα καρναβάλια ήταν λάθος. Ήταν λάθος, ήταν απόφαση εν θερμό, διότι και τα καρναβάλια θα γίνουν, θα το δείτε από μόνα τους θα γίνουν, αλλά υπάρχουν και συγκεντρώσεις και αλλού. Υπάρχουν συγκίνητα, υπάρχουν, γίνονται αγώνες τύπου, εκκλησίες, παρελάσεις. Επομένως, τι κάνουν δηλαδή τα καρναβάλια, το πρόβλημα που είναι και σε εξωτερικό χώρο. Και βεβαίως αυτό θα μπορούσε να πούμε τέλος πάντων ότι είναι και κάτι θετικό. Φανταστείτε το αρνητικό που μπορεί να φέρει μια τέτοια απόφαση. Φανταστείτε ότι η βιομηχανία μας είναι ο τουρισμός. Λοιπόν, τι θα γίνει, ας πούμε, αν βγει κάτι προς τα έξω, ό,τι εδώ και τα λοιπά και αλλού. Εγώ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σάρτη, προτείνω να αληθούμε σε αυτό, ως να γίνει ένα συντονιστικό όργανο από τον τελεκόμενους φορείς και δημοσιογράφη και αυτό να είναι το επίσημο όργανο που θα ενημερώνει και τοπικά και πανελλαδικά, αλλά και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Τι γίνεται στη Ρόδο. Εμείς έχουμε το νοσοκομείο μας, έχουμε σπήλες, σώδη, το αεροδρόμιο και το λιμάνι. Υπάρχουν ειδικοί που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση, δηλαδή να βγει προς τα έξω ότι υπάρχει μια οργάνωση. Δεν έχουμε πνευματικό τέλος πάντων. Ακούγεται και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όπως αντιμετωπίζεται στα προηγούμενα κράτη. Νομίζω ότι θα είναι προς όφελος τη βιομηχανία μας που είναι ο τουρισμός. Αυτή την πρόταση έχω να κάνω. Δεύτερο, κύριε Δήμαρχε, είμαι γιατρός και έχω οκλήσεις από συναδέλφους για την πρόσληψη του γιατρού εργασίας, διότι υπάρχει πρόβλημα νοσηματικός. Δεν έχω τίποτα του γιατρό, είναι φίλος μου, είναι άξιος συνάδελφος, αλλά υπάρχουν ορισμένοι νόμοι που πρέπει να τηρούνται. Και θα σας πω το εξής. Για την πρόσληψη γιατρού εργασίας απαιτείται η ιδιότητα γιατρού εργασίας. Εάν δεν υπάρχει ιδιότητα γιατρού εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου 3850-10, κατ' εξαίρεση καθήκοντα γιατρού εργασίας μπορούν να ασκήσουν γιατροί οι οποίοι μέχρι 15/5/2009 είχαν συμβάσεις με υπηρεσίες, σε υπηρεσίες ως γιατροί εργασίας. Και βεβαίως να μην υπάρχει στον τοπικό ιατρικό σύλλογο γιατρός ειδικευμένος εργασίας. Επειδή λοιπόν εδώ στην Ρόδο υπάρχει γιατρός και έχουμε την απάντηση, έχουμε την απάντηση του ιατρικού σύλλογου προς τον γιατρό που λέει ότι σχετικά με το ανωτέρω διευκρινίζουμε ότι το παραπάνω έγγραφο που σας χορηγήσαμε και ειδικά σε συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης του δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για την πρόσληψή σας ως ιατρού εργασίας από τον ειδικό κατάλογο στον Δήμο της Ρόδου. Εκ μόνο του λόγου ότι ο ειδικός ιατρός εργασίας που εντρέπει στον νομό έχει δηλώσει προς εμάς εγγράφος ότι προτίθεται να παράσει τις υπηρεσίες του ως ιατρός εργασίας στον Δήμο Ρόδου. Και άρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομική πρόσληψη δεν δύναται να προσληφθεί άλλος γιατρός εκτός αυτό από τον ειδικό κατάλογο. Σας το λέω αυτό γιατί μπορεί να μην το γνωρίζετε. Και βεβαίως είναι επίσημο έγγραφο του κρατικού συλλόγου. Δείτε το σαν παρακαλώ. Και το τρίτο που θα ήθελα να πω είναι... Συμπληρώσω αυτά τα 6 λεπτά. Ναι, ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Τι γίνεται με την υπόθεση, κύριε Δήμαρχε, του δρόμου στην Κερμαστή. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Οι φορείς της Κερμαστής σήμερα έχουν και συνέλευση. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και ειδικά αυτός ο τρόπος που εφάπτεται του ποταμού, ειδικά τις ώρες εκείνης, εκείνη δηλαδή που εφάπτεται από τον δρόμο που πρέπει να το μανιτσάρει, η ουρά φτάνει μέχρι το ποτάμι. Διότι δεν υπάρχει και φανάρι. Ξέρετε, διασταυρώνουν όλοι οι φανάροι. Και φανταστείτε τώρα που θα αρχίσει η τουριστική σεζόν, ο δρόμος, εκεί που έπιξε, ο ποτάμι. Είναι η διασταύρωση. Μια νησίνη όλης της Παστίδας. Εκεί υπάρχει μεγάλο